Στις εσωκομματικές διεργασίες για την ανόρεξη συνέδρων από τον νόμο Τρικάλων ψήφισαν εκατοντάδες μέλη και φίλοι του κόμματος. Για τα δεδομένα της εποχής και της κατάστασης στην οποία έχει περιέλθει το ΠΑΣΟΚ τον τελευταίο χρόνο, η συμμετοχή των 1.056 μελών στην εκλογική διαδικασία της Κυριακής, η οποία μάλιστα είχε μειωμένο ενδιαφέρον, μιας και όλοι οι υποψήφοι εκλέγονταν, αποτελεί, όπως υποστηρίζουν στελέχη του κόμματος, αισιόδοξο μήνυμα για το κόμμα και την παράταξη. Για την ιστορία, στο Δήμο Τρικαίων ψήφισαν 500 άτομα, στην Καλαμπάκα 267, στη Φαρκαδόνα 160 και στην Πύλη 129. Πήγαμε πάρα πολύ καλά, πιστεύω, σε όλο το νομό. Ψηφίσαν γύρω στα 1.150 άτομα σε επίπεδο νομού και εκλέγονται 36 σύνεδροι, συν 37 σύνεδροι για το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ και γύρω στα 10 άτομα για το συνέδριο της Νεολαίας. Η ψηφοφορία κύλησε ομαλά, είχαμε πολύ μεγάλη συμμετοχή, παραπάνω από αυτή που περιμέναμε και πιστεύω ότι ο κόσμος αρχίζει και ξαναεμπιστεύεται το ΠΑΣΟΚ, έτσι ώστε να χαράξουμε ένα καινούριο δρόμο και μια καινούργια πορεία και για το κίνημα και για την πατρίδα.